και από μένα. Σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για την ομάδα μας, για το λαό του Άρη, για όλους όσοι είναι γύρω από αυτό το σύλλογο. Ήταν η τελευταία αγωνιστική σε αυτή την κατηγορία και πιστεύω ότι επιβραβεύσαμε τον κόσμο όλη τη χρονιά αυτήνα. Του δώσαμε μεγάλη χαρά, γιατί η ομάδα βρίσκεται πλέον εκεί που ανήκει. Νομίζω πως σήμερα το παιχνίδι, στο παιχνίδι σήμερα δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε, όπως και σε πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά, αλλά όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν πολύ σκληρά και πολύ κλειστά και δείξαμε για άλλο ένα μάτσο ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, δηλαδή κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και καταφέραμε να κερδίσουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι εδώ ξέρω τι τραβάει, ξέρω τι περνάει και πιστεύω να του δώσαμε μεγάλη χαρά και να συνεχίζουμε να το δίνουμε χαρές στη Super League. Και επίσης ακόμη θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έτο, ο οποίος τόσα χρόνια μου έμαθε πάρα πολλά και εδώ πέρα και έχουμε συνεργαστεί και στη Βέρεια αλλά και εδώ στον Άρη, μου έμαθε τι εστί αυτή η ομάδα και γενικά με έμαθε πάρα πολλά και αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ και οι συμπαίκτες μου, γιατί είναι και αυτός ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας αυτής της ομάδας. Ο τίτλος. Ο τίτλος ήταν ότι τα χρόνια της υπομονής τελειώσαν. Εσείς ζώντας στην ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια και ειδικά τη φετινή σεζόν, έτσι με δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει το χρόνο προκειμένου ο Άρης να επιστρέψει στο Super League ως πρωταγωνιστής? Τα 3 τελευταία χρόνια όλοι ξέρουμε τι τράβηξε αυτή η ομάδα. Το να είσαι δεύτερη χρονιά γάμα εθνική και δεύτερη χρονιά Football League, νομίζω ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Περιμένει να δει ένα έργο το οποίο η διοίκηση ξέρει το τι θα κάνει. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να κρίνουμε το τι πρέπει να γίνει, έτσι πιστεύω. Περιμένουμε να έρθουμε όλοι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, να δούμε τι θέλουν αυτοί και τι θέλουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Όλοι ξέρουμε ότι θα πάει να πρωταγωνιστήσει και στη Super League. Δεν αμφισβητείται αυτό. Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα του Άρη. Να πάει να πρωταγωνιστήσει και στη Super League. Πάπη, συγχαρητήρια και σε σένα. Να είστε καλά. Έχεις πετύχει το σημερινό, δεν κάνω λάθος, είναι το 4ο γκολ της χρονιάς. Αλλά τα 2 πρώτα γκολ ήταν και τα πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι ήταν μέσα στα 3-4 γκολ της χρονιάς που ήταν τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά από βαθμολογικής άποψης. Να φέρω τον γκολ στα τρίταλα, όπως είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης, και φυσικά τον γκολ στην Δράμα περνά από το μυαλό σου, έτσι, όταν κάνεις ένα flashback στην φετινή πορεία του Άρη αυτές οι 2 φάσεις, δηλαδή στον τρικάλο και στη Δράμα. Κάθε στιγμή περνά από το μυαλό μου αυτές οι φάσεις. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, το ένιωσα πάρα πολύ ωραία και εγώ και πιστεύω όλος ο κόσμος. Ήταν πολύ καλά γκολ, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία τα γκολ. Σημασία έχει κάθε νίκη που παίρναμε, γιατί και άλλοι συμπαίκτες μου βάλανε κρίσιμα γκολ. Δεν ήταν μόνο τα δικά μου, ήταν και άλλων συμπαίκτων, όπως τον Ντούνι στην Παναχαϊκή, ας πούμε. Και νομίζω ότι ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του φέτος σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Και η ομάδα έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο που ήταν να βγει κατηγορία σχετικά εύκολα. Αυτός ήταν η αρχή της χρονιάς και πρέπει ο Άρης να πάρει. Όπως λέει και η παροιμία, η καλή μέρα του πρωί φαίνεται. Διότι από ό,τι είδαμε την περσινή χρονιά, τις πρώτες 2 αγωνιστικές κάναμε 2 ισοπαλίες. Ενώ φέτος, πρώτες 7 αγωνιστικές κάναμε μόνο νίκες. Και νομίζω ότι αυτή η αρχή μας όθησε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.